Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας στο YouTube. Το σημερινό βίντεο είναι ψυχοεκπαιδευτικό. Ταξιδεύουμε, επιστρέφουμε από τις τετραήμερες διακοπές μας στο χωριό. Βλέπετε το Λάκη, δίπλα είναι ο Νικολάκης, ο οποίος αυτή τη στιγμή φοράει τα ακουστικά του και απολαμβάνει τη δική του ψυχαγωγία στο δικό του κινητό και εγώ φτιάχνω βίντεο. Λοιπόν, θέλω σήμερα να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο είναι καυτό, αφορά πολλούς από εμάς και είναι ένα έτσι πιο εξειδικευμένο ζήτημα σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε εμείς οι άνθρωποι προκειμένου να καθαρίσουμε τη ζωή μας από ζυζάνια, από ανθρώπους με τοξικό στυλ συμπεριφοράς, από ανθρώπους με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και το καθεξής. Καθημερινά έρχομαι σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους. Όπως γνωρίζετε, έχω κλείσει το γραφείο, αλλά μέσω του καναλιού στο YouTube και μέσω των κοινωνικών δικτύων λαμβάνω καθημερινώς πληροφορίες και μαθαίνω ιστορίες ανθρώπων και προβληματισμούς ανθρώπων. Και ένας πολύ κοινός προβληματισμός έχει να κάνει με τη δυσκολία που έχουν οι άνθρωποι να κόψουν μούτι, που λέμε στα κυπριακά. Είναι μια κυπριακή έκφραση, κόφκο μούτι. Λάκι μου, δεν είναι ανάγκη να κάνεις την πολυθρόνα, άστι, να σε φρόνιμος. Δηλαδή, τη δυσκολία που έχουν να το πάρουν απόφαση και να σταματήσουν να ασχολούνται με τον πρώην ή την πρώην, και μερικοί λένε έτσι πολύ επιτυχώς η πρώην μητέρα μου, ο πρώην πατέρας μου, δηλαδή ακόμη και τους γονείς τους όταν προσπαθήσουν να κόψουν σχέσεις με αυτούς ή να πάνε ο κόντακ τους ονομάζουν πρώην μητέρα, πρώην πατέρας, ο πρώην φίλος ή πρώην φίλη, ο πρώην κολλητός ή πρώην κολλητή. Και υπάρχει έτσι μια δυσκολία και για την τήρηση του Grey Rock, που Grey Rock είναι εκείνο το όπλο ενάντια στον ναρκισισμό, που είναι να μην δίνεις καθόλου ναρκισιστική τροφοδοσία σε κάποιον με τον οποίο έρχεσαι αναγκαστικά σε επαφή παρόλο που δεν θέλεις να έχεις σχέση, ή ακόμη να φτάσουν και στο no contact. Λοιπόν, μου έρχεται τώρα στο μυαλό μια υπόθεση μιας γυναίκας η οποία παντρεύτηκε έναν τύπο ο οποίος κατέδειξε από νωρίς μέσα στο γάμο. Γελάει ο άλλος, κάτι βλέπει και γελάει. Ο οποίος κατέδειξε από νωρίς μέσα στο γάμο τον ναρκισιστικό στυλ της προσωπικότητας του. Μια κοπέλα η οποία ταλαιπωρήθηκε αρκετά, έχοντας και παιδιά με αυτόν τον άνθρωπο, και από τον καιρό που χώρισαν, το ένα δικαστήριο μετά το άλλο, οι ναρκισιστές έχουν και μια τάση δικομανίας, έχουν μια τάση να ταλαιπωρούν τα θύματα τους ή αυτούς που θέλουν να ξεφύγουν από αυτούς μέσω αλλεπάλληλων δικαστικών διαμαχών, και είναι πάρα πολύ εύκολο αν έχεις ένα διαζύγιο να βρίσκεις αφορμές για να μείνεις την πρώη σου, τον πρώη σου, να προβαίνεις σε καταγγελίες ή να ζητάς πράγματα μέσω του οικογενειακού δικαστήριου, ώστε να βρίσκεστε συνεχώς σε μία επαφή και να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει, λοιπόν, μπορεί ένα ζευγάρι δύο ανθρώπων να χωρίσει, να περάσουν 10 χρόνια, να περάσουν 15 χρόνια, αλλά αν ο ένας από τους δύο είναι ένας πικρόχολος ναρκισιστής, ένας εκδικητικός κακοήθης ναρκισιστής, μπορεί να μηχανεύεται συνεχώς τρόπους να ταλαιπωρεί τον πρώην ή την πρώην. Και υπάρχουν φυσικά και περιπτώσεις δυο ναρκισιστών μαζί που όταν χωρίσουν κάνουν διαγωνισμό ποιος θα κάνει περισσότερες μηνύσεις από τον άλλον, ποιος θα ταλαιπωρήσει τον άλλον περισσότερο, ποιος θα καταγγείλει πιο πολλές φορές και το καθεξής. Και υπάρχουν άπειρες ευκαιρίες. Αυτά τα διατάγματα επικοινωνίας, τα διατάγματα διατροφών και ούτω καθεξής. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Νομίζω ότι όποιος έχει βιώσει διαζύγιο και όποιος έχει πείρα και με το Κυπριακό Οικογενειακό Δικαστήριο αλλά και το Ελλαδικό, το Ελληνικό Οικογενειακό Δικαστήριο, καταλαβαίνει τι εννοώ. Είναι πάρα πολύ εύκολο ένας ναρκισιστής να μας τραβολογάει στα δικαστήρια προκειμένου να ικανοποιείται που μας ταλαιπωρεί. Και ξαναλέω, αν ήταν δύο ναρκισιστές μαζί που χώρισαν, τότε μπορεί να κάνουν τέχνη, να ανάγουν σε τέχνη τη δικομανία. Και φυσικά αυτό
τι κάνει, πλουτίζει τους δικηγόρους, επιβαρύνει το δικαστικό σύστημα, και δεν είναι και τυχαίο που αρκετές υποθέσεις αργούν να εκδικαστούν και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τι να κάνουμε αν ο πρώην μας ή η πρώην μας είναι δικομανής και μας προκαλούν συνεχώς και μέσω της δικομανίας τους. Χρειάζεται, εφόσον δεν μπορούμε να πάμε no contact επειδή έχουμε παιδιά, ανήλικα παιδιά, όταν έχουμε ενήλικα παιδιά με έναν πρώην ναρκισσιστή, μια πρώην ναρκισσίστρια, μια χαρά μπορούμε να πάμε no contact με τον πρώην ή την πρώην μας εφόσον τα παιδιά είναι ενήλικα. Και από τη στιγμή που τα παιδιά μπορούν από μόνα τους να επικοινωνήσουν με τον πατέρα ή την μητέρα, είναι σε μια ηλικία που έχουν κινητό τηλέφωνο και μπορούν να έχουν επαφή, κάλλιστα μπορούμε να περιορίσουμε τις επαφές με τα παιδιά και όχι με τον ή την πρώην ναρκισσιστή ή ναρκισσίστρια. Φυσικά υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος ο ναρκισσιστής να αποξενώσει τα παιδιά, να ασκήσει γονική αποξένωση στα παιδιά και τα παιδιά να τα χρησιμοποιεί ως εργαλεία προκειμένου να... γιατί το έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει. Χωρίζει ένα ζευγάρι, ο ναρκισσιστής από τους δύο που συνήθως έχει και την επιμέλεια των παιδιών μπορεί να δημιουργεί ιστορίες, ο άλλος γονιός να πει θα αγοράσω κινητό στο παιδί μου. Θυμάμαι τώρα ένα περιστατικό που ήταν ένα παιδάκι που ήταν 10-12 ετών πόσο ήταν και ο πατέρας, ο οποίος είχε χωρίσει από μια γυναίκα κακοποιητική. Υπάρχουν και γυναίκες κακοποιητικές, και γυναίκες ναρκισσίστρες, πολλές. Λοιπόν, αποφάσισε να αγοράσει στο γιο του ένα κινητό τηλέφωνο και του είπε εγώ δεν θα παίρνω τη μαμά πλέον τηλέφωνο, γιατί κάθε φορά που την παίρνω τηλέφωνο τη στέλνω μήνυμα, ξεκινούν καυγάδες και γίνεται αναστάτωση η οποία δεν κάνει καλό ούτε σε σένα, ούτε στη μαμά σου, ούτε σε μένα, θέλω να επικοινωνείς μαζί μου, εσύ. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Αυτή ήταν περίπτωση που χειριστήκαμε στο γραφείο 10 χρόνια περίπου. Το παιδί έγινε ο αγγελιοφόρος της μαμάς. Το παιδί έγινε ο επτάμενος πίθηκος της μαμάς. Και ενώ ο πατέρας νόμιζε ότι έστελνε μηνύματα στο γιο του και ότι τα μηνύματα τα διάβαζε ο γιος του και τα απαντούσε ο γιος του, τα μηνύματα τα απαντούσε η πρώην του. Όσες φορές μιλούσα στα τηλέφωνο, το παιδί το ορμήνευε η πρώην του για το πώς να μιλήσει στον πατέρα και έκανε μια τεράστια τρύπα μέσα στο νερό. Εδώ θέλω να πω ότι αν έχουμε κάνει παιδιά με ναρκισσιστές, ακόμη και αν οι ναρκισσιστές δεν έχουν την επιμέλεια των παιδιών ή ακόμη και αν δεν έχουμε συνεπιμέλεια, πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι από τη στιγμή που κάναμε το μέγα λάθος να επιλέξουμε έναν ναρκισσιστή για γονιό του παιδιού μας, ότι είναι δεδομένο πως τα παιδιά μας δεν θα έχουν έναν καλό πατέρα ή μια καλή μητέρα. Εντάξει, πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Από τη στιγμή που άλλος γονιός είναι ναρκισσιστής, το παιδί μας είναι καταδικασμένο να έχουν έναν πατέρα ναρκισσιστή ή μια μάνα ναρκισσίστρια. Ας προσέχαμε να μην κάνουμε παιδιά με ναρκισσιστές. Αυτό πρέπει να το πάρουμε απόφαση, γιατί πολλές φορές ένας λόγος που τροφοδοτεί τους πρώην οι οποίοι δέχονται δικομανικές επιθέσεις από ναρκισσιστρίες και ναρκισσιστές πρώην είναι η έγνοια των παιδιών και λένε πω πρέπει να πάω και σε αυτό το δικαστήριο, πρέπει να κάνω και αυτό για τα παιδιά, για τα παιδιά, για τα παιδιά, και είναι μια ιστορία χαμένη από χέρι το να προσπαθείς να δώσεις τα παιδιά σου ένα υγιές περιβάλλον μέσα στο οποίο να αναπτυχθούν εφόσον πήγες και έκανες τα παιδιά με έναν ναρκισσολκής. Tough luck, άσχημα νέα, δυστυχώς. Οι ναρκισσιστές δεν είναι καλοί γονείς. Οι ναρκισσιστές δεν έχουν ενσυναίσθηση για τα παιδιά τους, έχουν εμπάθεια για τον πρώην τους, για την πρώην τους. Τα παιδιά τους τα βλέπουν ως προέκταση του εαυτού τους, ούτως ώστε να προβάλλουν τα δικά τους αποθυμένα πάνω στα παιδιά τους. Και τα παιδιά τους μπορεί να τα βλέπουν επίσης και ως προέκταση του πρώην τους ή της πρώην τους που μισούν και να βγάζουν οργή και κακία πάνω στα παιδιά τους. Πρέπει να το καταλάβουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χωρίσει από ναρκισσιστές και ναρκισσίστρες, ότι δεν υπάρχει τρόπος να φτιάξουν μια υγιή παιδική ηλικία για τα παιδιά τους.
Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι όταν θα βρίσκονται με τα παιδιά τους να φροντίζουν να έχουν μια υγιή επικοινωνία, να είναι ορθοί γονείς σε όλες τους τις ηθίκες, δηλαδή και όταν το παιδί είναι μακριά και όταν το παιδί είναι κοντά, να βάζουν όρια στα παιδιά και να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους, να λένε την πικρή αλήθεια στα παιδιά τους, ότι εγώ έχω χωρίσει από τη μάνα σου, έχω χωρίσει από τον πατέρα σου, επειδή το στυλ της προσωπικότητας του ή το στυλ της προσωπικότητας της δεν το άντεχα άλλο. Εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να μείνω άλλο παντρεμένος, παντρεμένη με αυτόν άλλο σου γονιό. Να μην λέμε ψέματα στα παιδιά, να μην ωρεοποιούμε καταστάσεις, να λέμε την αλήθεια ότι ήμουν δυστυχισμένος στη σχέση με τη μάνα σου, ήμουν δυστυχισμένος στη σχέση με τον πατέρα σου και δεν υπήρχε άλλος τρόπος να ζήσω από το να χωρίσω. Εσένα είναι δικός σου πατέρας, είναι δική σου μητέρα, η δικιά σας η σχέση μπορεί να είναι διαφορετική, αλλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να ζήσω με εκείνον τον άνθρωπο και γι' αυτό και χώρισα. Και αν μας έχει χωρίσει ο ναρκισσιστής, πρέπει να το πάρουμε απόφαση, να το χωνέψουμε μέσα στο μυαλό μας ότι ο ναρκισσιστής μας χώρισε και να σταματήσουμε να τρέφουμε ψευδεστήσεις ότι θα τα ξαναβρούμε και να δίνουμε και στα παιδιά μας λανθασμένα μηνύματα ότι και εκείνα ίσως πρέπει να προσπαθήσουν για να τα ξαναβρούν οι γονείς τους. Και προσοχή, δεν είναι μόνο οι συνεξαρτώμενοι που χώρισαν από ναρκισσιστές που μπορεί να μπαίνουν στη διαδικασία να οραματίζονται, να ονειρεύονται και να ωρέγονται να τα ξαναβρούν με τον πρώην ή την πρώην. Και οι ναρκισσιστές μπορεί να θέλουν επανασύνδεση, που αλλιώς ονομάζεται και hoovering, για να καλύψουν τα συμφέροντα τους. Όχι επειδή έχουν αγάπη ή επειδή πιστεύουν ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Ο ναρκισσιστής και η ναρκισσίστρια δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζουν. Χώρισες κάποιον επειδή είναι ναρκισσιστής, πάρ' το απόφαση, είναι ναρκισσιστής, δεν αλλάζει. Σταμάτα να προσπαθείς να έχεις φυσιολογική επικοινωνία, σταμάτα να προσπαθείς να συνεννοηθείς, σταμάτα να προσπαθείς να βγάλεις άκρη με ένα ζωάδι που η μόνη του έγνοια είναι να δημιουργεί προβλήματα, να δημιουργεί συγκρούσεις, να χρησιμοποιεί τους άλλους ανθρώπους ως εργαλεία και να προβάλλει συνεχώς τα αποθυμένα του πάνω στους άλλους. Οπότε δεν δίνουμε καθόλου ανατροφοδότηση στον ναρκισσιστή πρώην ή στην ναρκισσίστρια πρώην. Δεν μπαίνουμε, Λάκη! Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να τον λογικεύσουμε, να την λογικεύσουμε. Δεν κάνουμε καμία απολύτως ελπίδα ή όνειρο ότι μπορεί να αλλάξει αυτός ο παλιοχαρακτήρας και να γίνει καλός άνθρωπος. Δεν αλλάζει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο φάλαση στο οποίο πέφτουν οι συνεξαρτώμενοι. Η ελπίδα ότι θα αλλάξει ο άλλος που δεν αλλάζει ποτέ. Ένας ενήλικας άνθρωπος που έχει υιοθετήσει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Ένα τσογλάνι δεν αλλάζει ποτέ. Τσογλάνι θα παραμείνει. Θα συνεχίσει να θέλει να εκμεταλλεύεται. Θα συνεχίσει να θέλει να ρουφάει το αίμα των άλλων και καλά κάνουμε να μην βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του να είμαστε ευάλωτοι απέναντι στο κάθε τσογλάνι το οποίο αρέσκεται στο να προκαλεί προβλήματα, αρέσκεται στο να κάνει ραδιουργίες. Πώς αντιμετωπίζουμε έναν ναρκισσιστή πρώην ή μια ναρκισσίστρια πρώην και σε σχέση με τα παιδιά και με την επικοινωνία των παιδιών και ούτω καθεξής? Είμαστε εντελώς γκρίζι βράχοι. Εντελώς αδιάφοροι, μας στέλνει μήνυμα, δεν θα μπορέσω να πάρω τα παιδιά. Οκ, η απάντηση. Πρέπει να το πάρεις απόφαση. Έκανες παιδιά με ένα τσογλάνι, το τσογλάνι μπορεί ανά πάσα στιγμή να στήσει τα παιδιά. Και λες τα παιδιά, λυπάμαι, αλλά ο πατέρας σου, η μάνα σου σας έστησε. Σου λέει, θέλω να κάνω αυτό ή το άλλο, απαντάς. Με βάση το διάταγμα είναι αυτό ή ακόμη καλύτερα, αφήστε τους να μιλούν με τους δικηγόρους σας. Μην επικοινωνείτε εσείς ήδη. Μην μπαίνετε σε αδιέξοδες ανούσιες συζητήσεις. Κάθε φορά που τσακώνεστε με τον ναρκισσιστή πρώην, με την ναρκισσίστρια πρώην, τους δίνετε τροφή. Τους ταΐζετε το υπερμεγέθες εγώ τους και τους κάνετε να νιώθουν σημαντικοί και να έχουν μια σαδιστική ικανοποίηση ότι ακόμη και 10 και 15 χρόνια μετά που χωρίσατε, κινούν τα νήματα και εσείς χορεύετε ως αν, τι να πω, ως αν τις μαριονέτες. Δυστυχώς
τσογλάνια, παλιοχαρακτήρες, παλιάνθρωποι παίζουν μπάλα για δεκαετίες πάνω στις ψυχές ανθρώπων οι οποίοι είναι υπερενσυναισθητικοί, οι οποίοι είναι πολύ ευαίσθητοι, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους και για τους άλλους. Όχι! Κόψτε τους μεταφορικά τα πόδια. Κόψτε τους κάθε χώρο, κάθε τρόπο για να σας ελέγχουν τη ζωή σας. Πάρτε το απόφαση. Παντρευτήκατε ένα τσουγλάνι. Το καταλάβατε πως ήταν τσουγλάνι. Το χωρίσατε. Τελείωσε. Τσουγλάνι. Δεν είναι άνθρωπος. Δεν είναι καλός άνθρωπος. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Εδώ δεν άλλαξε όσο ήσασταν μαζί και όσο είχατε οικογένεια μαζί. Και θα αλλάξει μετά που έχει φάει την τροπή του αιώνα, μετά που έχει φάει το τεράστιο ναρκισιστικό πλήγμα να τον την χωρίσετε. Ακόμη χειρότερος θα γίνει. Ακόμη χειρότερος θα γίνει. Και εφόσον βλέπετε ότι τα παιδιά σας παίρνουν μία στάση στην οποία γίνονται πυθύνια όργανα του ναρκισιστή και αποξενωτή γονέα, πάρτε το απόφαση. Ξέρω ότι ακούγεται σκληρό, ξέρω ότι ακούγεται δύσκολο, πάρτε το απόφαση. Δηλαδή, όταν ο ναρκισιστής αποξενώνει τα παιδιά και στρέφει τα παιδιά εναντίον του αποξενωμένου, όταν ο αποξενωμένος πολεμάει και προσπαθεί να σώσει την κατάσταση, δίνει περισσότερη τροφή στον αποξενωτή, δίνει περισσότερη ενέργεια στον αποξενωτή, ο οποίος ασχολείται ακόμη περισσότερο να αποξενώσει τα παιδιά. Θέλω να γίνει αντιληπτό αυτό το πράγμα. Το έχω δει πολλές φορές να συμβαίνει. Όσοι με άκουσαν τον καιρό που είχα το γραφείο και αναλάμβανα τέτοια περιστατικά, συνήθως ήταν αποξενωμένοι πατεράδες που ερχόντουσαν. Είχα όμως και 2-3 περιπτώσεις αποξενωμένων μητέρων. Αυτό που τους έλεγα ήταν το εξής. Εφόσον το παιδί σου το βλέπεις ότι έχει ήδη στραφεί εναντίον σου, εφόσον βλέπεις ότι το παιδί σου ανοίγει το στόμα του και όταν μιλάει νομίζεις ότι είναι η μάνα του που μιλάει, ο πατέρας του που μιλάει, πάρ' το απόφαση ότι έχασες το παιχνίδι, τουλάχιστον προς το παρόν, πάρ' το απόφαση να είσαι εντάξιος προς τις υποχρεώσεις σου, να πληρώνεις τη διατροφή σου, να κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις, αλλά σταμάτα να τρέφεις ψευδαισθήσεις ότι υπάρχει περίπτωση αυτό το παιδί να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται και τον τρόπο που λειτουργεί. Άπαξ και δηλητηριάστηκε ένα παιδί, άπαξ και έχει μπει μέσα στο μυαλό του το τσογλάνι και το έχει διαμορφώσει και του έχει δώσει μία ιδεολογία, έναν τρόπο σκέψης ότι ο πατέρας σου είναι ένας άχρηστος άνθρωπος, η μάνα σου είναι μια μπιπ. Έχει πει μια ολόκληρη ιστορία στην οποία σας έχει παρουσιάσει ως το δράκο, τον κακό, την κακιά, τη μάγισσα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και το παιδί το έχει πιστέψει, δεν έχει νόημα. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να προσπαθείτε να αλλάξετε αυτή τη συνθήκη. Θα μου πείτε, μα τι είναι αυτά που μας λες. Να σταματήσουμε τη μάχη. Ποια μάχη? Ποια μάχη? Οποιαδήποτε προσπάθεια κάνεις να ανατρέψεις τη γονική αποξένωση δίνει τροφοδοσία στον ναρκισιστή και στην ναρκισίστρια. Τους ευχαριστεί, τους ικανοποιεί. Εάν θέλετε, τους φτιάχνει. Παίζουν παλαμάκια και εμείς χορεύουμε όταν προσπαθούμε να ανατρέψουμε την αποξένωση. Δεν γίνεται. Βάζουμε όρια στα παιδιά, λέμε ξεκάθαρα στα παιδιά ότι αγάπη μου, λυπάμαι, αλλά έχει δηλητριαστεί το μυαλουδάκι σου από τα ψέματα που σου λέει ο πατέρας σου ή η μάνα σου, ο οποίος πατέρας σου ή η μάνα σου είναι κακός άνθρωπος και εγώ γι' αυτό το χώρισα. Λυπάμαι, αλλά σου έχει επηρεάσει το μυαλουδάκι σου. Δεν είναι ανάγκη να έρχεσαι εφόσον δεν θες να έρχεσαι να με βλέπεις. Δεν είναι ανάγκη να έχεις επαφές μαζί μου εφόσον το λες ξεκάθαρο ότι δεν θέλεις να έχεις επαφές μαζί μου. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι είναι λαθασμένα αυτά που πιστεύεις, είμαι σε θέση να σου τα αποδείξω, καταγράφω όλα τα γεγονότα ώστε όταν μεγαλώσεις ή αν θελήσεις να τα διαβάσεις, όμως δεν δέχομαι να μπαίνουμε σε οποιαδήποτε συζήτηση που να έρχεσαι εσύ να μου λες μα έγινε το ένα, μα έγινε το άλλο, το παράλληλο και ούτω καθεξής. Έχω συναντήσει πολλές φορές τέτοιες περιστάσεις, όπου έρχεται ας πούμε ένα παιδί 10 ετών, 12 ετών, 13 ετών και κάθεται και κάνει συζητήσεις με τη μάνα του, την αποξενωμένη, τον πατέρα του, τον αποξενωμένο, για τα δικαστήρια που έχει κάνει ο ναρκισσός, ο αποξενωτής, για την τάδε μήνυση, την παρατάδε μήνυση, τα ξέρει όλα τα δικαστικά το παιδί, όλα. Θυμάστε αυτή την υπόθεση που λέγαμε πριν λίγο καιρό
για εκείνη την μία ψυχολόγο που δούλευε στην ελληνική αστυνομία και μια παιδοψυχολόγο ιδιώτη που έβγαζα ψευδείς γνωματεύσεις ότι και καλά οι πατεράδες είχαν κακοποιήσει σεξουαλικά τα παιδιά τους, ενώ δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Που στην εκπομπή του Πέτρου του Κουσουλού ακούστηκαν κάποιες ηχογραφήσεις που ένα παιδάκι 5 ετών έλεγε στον μπαμπά: «Θα σε καταστρέψουμε, ο δικαστής είναι με το μέρος της μαμάς». Αυτό είναι γονική αποξένωση. Αυτό είναι γονική αποξένωση. Δηλητηριασμός του εγκεφάλου των παιδιών από το τσογλάνι, το οποίο τσογλάνι θέλει να κάνει τα παιδιά γεννίτσαρους. Και εφόσον τα έχει υπό την κυριαρχία του, θα τα κάνει γεννίτσαρους. Ας προσέχαμε και ας μην κάναμε παιδιά με ανθρώπους που είναι ανήθικοι, που είναι παλιοχαρακτήρες, που δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Δεν μπορούμε να έχουμε εμείς την πλήρη ευθύνη για τις συμπεριφορές του γονέα του άλλου. Δεν μπορούμε, δεν γίνεται. Είναι 50-50 ευθύνες, είναι μισές-μισές ευθύνες. Εννοείται ότι μπορεί να έχουμε μεγάλη πίκρα, μεγάλη πικρία, να έχουμε πολλά, πολλά regrets που λένε οι Εγγλέζοι, δηλαδή να έχουμε μετανιώσει πικρά το γεγονός ότι κάναμε πατέρα και κάναμε μάνα, έναν ανάξιο άνθρωπο για να γίνει πατέρας και μάνα, ενώ τον κάναμε πατέρα εφόσον κάναμε παιδί μαζί του, τον κάναμε μητέρα εφόσον κάναμε παιδί μαζί της. Εννοείται ότι υπάρχουν πολλά regrets, μετανιώνουμε πικρά, όμως δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει με την αρχισάρα μάνα και μεγαλώνοντας μπορεί να κατάλαβαν από μόνα τους αυτά τα παιδιά ότι η μάνα τους είναι ένας παλιοχαρακτήρας, είναι ένα τσουγλάνι, είναι μια αρχισάρα του κερατά και να κατάλαβαν ότι ο πατέρας τους δεν ήταν αυτό το άσχημο, το εσχρό που ζωγραφίζει η μάνα τους. Έχω όμως δει και πολλές περιπτώσεις που τα παιδιά έχουν πιστέψει την αφήγηση της μάνας και την έχουν ανάγει σε δόγμα. Εξαρτάται και από το παιδί. Δηλαδή τα παιδιά μεγαλώνοντας ακούνε διάφορα από τη μια πλευρά, ακούνε και από την άλλη πλευρά και μπαίνει και προσωπική βούληση του κάθε παιδιού για το αν θα αποφασίσει να υιοθετήσει την αφήγηση της μάνας της αποξενώτριας ή του πατέρα του αποξενωτή ή αν θα χρησιμοποιήσει το μυαλό του για να έχει μια δική του γνώμη και άποψη. Η γνώμη μου είναι να λέμε την αλήθεια στα παιδιά, όχι με πολλές λεπτομέρειες, την αλήθεια. Χώρισα από τον πατέρα σου, χώρισα από τη μητέρα σου, γιατί κατάλαβα πως είναι κακός άνθρωπος και δεν μπορούσα να ζω με έναν κακό άνθρωπο άλλο. Είναι κακός άνθρωπος. Όταν μεγαλώσεις, γιατί είναι κακός άνθρωπος, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου δώσω περισσότερες πληροφορίες. Όταν μεγαλώσεις, θα έχω τις πληροφορίες και θα τις δώσω και θα καταλάβεις. Λέμε την αλήθεια, δεν λέμε ψέματα, δεν τρελαίνουμε τα παιδιά. Είναι σχιζοφρενογόνο εάν εμείς είμαστε βέβαιοι ότι ο πρώην άνδρας μας ή η πρώην γυναίκα μας είναι ναρκισσιστές και κακοήθεις ναρκισσιστές, να λέμε στα παιδιά μας ψευδώς ότι ο μπαμπάς είναι καλός και σ' αγαπάει, η μαμά είναι καλή και σ' αγαπάει. Όχι. Είναι κακός άνθρωπος και γι' αυτό χωρίς από αυτό. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Είναι κακός άνθρωπος. Την αλήθεια. Την αλήθεια στα παιδιά. Και όχι λεπτομέρειες. Δεν καθόμαστε να λέμε μου είπε το ένα, μου είπε το άλλο. Όχι, όταν μεγαλώσεις και είσαι και εσύ ενήλικας, όταν είσαι σε μια ηλικία που θα μπορείς να καταλάβεις, θα σου δώσω υλικό. Όταν ήταν τα μεγάλα μου τα παιδιά μικρά, όταν χώρισα από τον πατέρα των μεγάλων μου των παιδιών, ήταν ο γιος μου ο μεγάλος 4 και η κόρη μου 1,5 μεγάλη. Και εννοείται ότι δεν ήταν σε ηλικία που μπορούσα ή να τους εξηγήσω τι έγινε ή να είναι ηθικό να καθίσω να τους πω τι έγινε. Εκείνες τις πρώτες μέρες του διαζυγίου και τα πρώτα χρόνια κρατούσα ένα ημερολόγιο, όχι λεπτομερές, όχι καθημερινό ημερολόγιο, ένα ημερολόγιο στο οποίο κατέγραφα βασικά γεγονότα, αδικίες που βιώνα και τα συναισθήματά μου. Και το είχα γραμμένο ως γράμμα προς το γιο μου και γράμμα προς την κόρη μου, έτσι το είχα διατυπωμένο. Όταν ενηλικιώθηκαν και τα δύο μου τα παιδιά, τους το έδωσα να το διαβάσω. Και μου είπαν και οι δύο ότι αυτά που γράφεις, όσον αφορά στη σχέση σου με τον πατέρα μας, τα είχαμε καταλάβει από πριν. Τι στυλ προσωπικότητας έχει ο πατέρας μας και τι άνθρωπος είναι. Το δικό μου το λάθος, το μέγα, που το έχω μοιραστεί και άλλες φορές, το τεράστιο λάθος το δικό μου, ήταν ότι παρόλον που είχα χωρίσει από τον πατέρα των παιδιών, γιατί ήμουν δυστυχισμένη και έπρεπε να χωρίσω, και παρόλον που οι δικοί μου οι γονείς έδειξαν περίτρανα
κατά τη διάρκεια του γάμου μου, κατά τη διάρκεια του διαζυγίου και μετά το διαζύγιο, ότι είχα μια εντελώς αρνητική εικόνα για μένα και μια εντελώς στρεβλή εικόνα για μένα. Δηλαδή οι γονείς μου και οι δύο, όταν αποφάσισαν να χωρίσουν, μου είπαν ξεκάθαρα, τρελάθηκες, πρέπει να πας στο ψυχίατρο, τι είναι αυτά που κάνεις, τώρα που χωρίζεις θα καταλήξεις με AIDS στο νοσοκομείο, θα καταλήξεις στη φυλακή, θα καταλήξεις στο πεζοδρόμιο, θα καταλήξεις με ναρκωτικά, διάφορες τέτοιες βλακίες. Ήταν εντελώς αντίθετη, εντελώς αρνητική με την απόφαση μου να χωρίσω, δεν την αποδέχτηκαν ποτέ και με το που χώρισα έδειξαν την προτίμηση τους και τη φροντίδα τους και την έγνοια τους στον άνθρωπο από τον οποίο χώρισα. Σας έχω πει ξανά ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, για αρκετούς μήνες μετά που χωρίσαμε με τον πατέρα των μεγάλων των παιδιών, αυτός διέμεινε με τους γονείς μου και οι γονείς μου ήταν σε πόλεμο μαζί μου. Εγώ τότε έκανα το τεράστιο λάθος, την τεράστια βλακεία, την τεράστια ανοησία λόγω του ότι δεν γνώριζα καλύτερα και συνέχισα να έχω σχέσεις με τους γονείς μου, παρόλο που οι γονείς μου κατέδειξαν ότι είναι ναρκισσιστές και ότι είναι κακοποιητικοί και ότι δεν με σέβονται και δεν με εκτιμούν ως άνθρωπο. Αυτή ακριβώς η λανθασμένη μου κίνηση που συνέχισα να έχω σχέσεις μαζί τους, μου στήχησε την γονική αποξένωση που δέχθηκαν τα δικά μου τα παιδιά από αυτούς εναντίον μου. Δηλαδή εμένα δεν μου προκάλεσε γονική αποξένωση ο πρώην άντρας μου, ο πατέρας των παιδιών. Μου προκάλεσε γονική αποξένωση η μάνα μου και ο πατέρας μου, η δικιά μου μάνα και ο δικός μου πατέρας. Κάτι το οποίο το αντιλήφθηκα πολύ αργά. Το αντιλήφθηκα μετά που πήγα no contact εγώ με τους δικούς μου τους γονείς, πάρα πολύ αργά. Δηλαδή μου πήρε και 21 χρόνια μετά που χώρισα για να πάω no contact με τους γονείς μου. Όταν πλέον πήγα no contact με τους δικούς μου τους γονείς, έγιναν όλα ξεκάθαρα ότι όλη αυτή η τοξικότητα, η κακία, η χολή που είχαν για μένα, τη διοχέτευα στα παιδιά μου. Και δηλητηρίαζαν τα παιδιά μου εναντίον της μάνας τους. Και ο δηλητηριασμός και η γονική αποξένωση μπορεί να γίνει και με υποτιμητικά βλέμματα, μπορεί να γίνει και με και καλά πώς να πω, συζητήσεις για το καλό, με condescending words, με συγκαταβατικές κουβέντες. Για παράδειγμα, μπορεί να λένε είναι κρίμα η μαμά σας, έχει ψυχολογικά και δεν πρέπει να τα βάζετε μαζί της γιατί είναι προβληματική. Και να παρουσιάζονται ως καλοί παππούδες οι οποίοι θέλουν το καλό των εγγονείων τους, ενώ στην ουσία να υποσκάπτουν τη σχέση των παιδιών με τη μητέρα τους. Φυσικά, το κάθε παιδί έχει και τη δική του λογική και τη δική του κρίση και μεγαλώνοντας μπορεί να επιλέξει εάν θα χάψει τη ρητορική μίσους εναντίον της μητέρας ή αν θα την απορρίψει. Για σκοπούς προσωπικών δεδομένων των μεγάλων μου των παιδιών δεν θέλω να δώσω πληροφορίες γιατί το κάθε παιδί το διαχειρίζεται διαφορετικά. Δεν θέλω να δώσω πληροφορίες πώς το έχει διαχειριστεί ο ένας και πώς το έχει διαχειριστεί ο άλλος, όμως ήταν τεράστιο λάθος εκ μέρους μου. Γιατί εγώ νόμιζα ότι παρόλο που μου είχαν καταδείξει ξεκάθαρα οι γονείς μου ότι ήταν ναρκισσάρες, ότι μπορούσα εγώ με την αγάπη μου να τους αλλάξω και είχα πιστέψει κιόλας στη δική τους την ρητορική ότι εγώ είχα κάνει λάθος, ότι είχα χασεί το δρόμο μου, ότι δεν θα τα κατάφερνα και ούτω καθεξής. Όλες αυτές οι κουβέντες οι οποίες είναι βασισμένες πάνω στη δική τους την αναστάτωση που το παιδί που μεγάλωσαν για να είναι κομιλφό, για να είναι καθώς πρέπει, για να είναι θρησκόληπτο, για να είναι, πώς να το πω, όπως το θέλει η κοινωνία, τόλμησε στα 26 του να κάνει μια επανάσταση και να χωρίσει κάτι το οποίο δεν το περίμεναν ποτέ. Λοιπόν, προσέχουμε για να έχουμε. Με τον πρώην άντρα μου, τον πατέρα των παιδιών, δεν είχα κανένα δικαίωμα να αποκόψω τις επαφές των παιδιών με αυτόν. Με τους γονείς μου όμως, που ήταν δικοί μου γονείς, και ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν εναντίον μου, είχα κάθε δικαίωμα να κόψω σχέσεις. Γιατί δεν έκοβα. Επειδή λυθείως προσπαθούσα να κερδίσω τον μπράβο τους, την αποδοχή τους και επειδή είχα ελπίδες ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν. Όχι, δεν αλλάζουν. Οι ναρκισσιστές δεν αλλάζουν και εμείς πρέπει να το πάρουμε απόφαση, ριζική αποδοχή, ραγδαία αποδοχή, radical acceptance ονομάζεται αυτό. Το παίρνουμε απόφαση και κάνει και φτάνει. Φτάνει, κανεί. Δεν εμπλεκόμαστε σε διαμάχες με τους ναρκισσιστές. Δεν ταΐζουμε το άρρωστο εγώ τους.
δεν τους δίνουμε καθόλου ανατροφοδότηση. Γκρίζει βράχη, γκρίζει βράχη, γκρίζει βράχη. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω το βίντεο για το grey rocking ή αλλιώς την τεχνική του γκρίζου βράχου. Φιλιά! Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας ιστορίες επιτυχίας και τις δικές σας μάχες, γιατί όχι.